Καλώς ήρθατε στο σημερινό podcast. Σήμερα είμαι μαζί με την Βαλεντίνα. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι η κλασική μορφή podcast που έχουμε με τις ερωτήσεις που ξέρετε. Δυστυχώς δεν θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις εσείς αυτή τη φορά, γιατί δεν είναι live, το βλέπεις. Είμαστε έξω, μένουμε κοντά και έτσι έγινε και η γνωριμία. Αυτό είναι ένα ίσως άλλο κομμάτι, θα το πούμε κάπου στο τέλος. Αν έχεις κάποιες ερωτήσεις για τη Βαλεντίνα, άστε από κάτω. Θα αφήσω το Instagram σου, το Instagram της, αν θέλετε κάτι περισσότερο. Και λοιπόν, ξεκινώ να σε καλωσορίσω. Χαίρομαι που ξέρεις, θα πρέπει να κάνω αυτό το μικρόφωνο. Οπότε περίμενα να το κάνω. Άμα δεν το κάνω, ρίξε. Είμαστε κοντά σχετικά σε δρόμο. Οπότε ελπίζω να μην ακούγεται ιδιαίτερα πολύ η φωνή στο background. Χαίρομαι πολύ που δέχτηκες επιτέλους αυτή την πρόσκληση. Γιατί νομίζω ότι είναι συμβολικό το πώς μέσα στον τόσο κόσμο κάτι συμβαίνει και πετυχαίνεις έναν ακόμα vegan. Για μένα είναι σπάνιο, γιατί στη δική μου αλλαγή πήρε πολύ καιρό να συναντήσω κάποιον face to face και πήρε άλλο τόσο καιρό να συναντήσω κάποιον τυχαία σε ένα τελείως random σημείο. Οπότε ναι, και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση που σε είδα σαν πελάτη να παίρνεις τα vegan προϊόντα. Και ναι, πάμε κατευθείαν να μου κάνεις ερωτήσεις για το... Ωραία, θέλω να μου πεις λοιπόν πώς συνέβη αυτό και θέλω να πάμε στο παρελθόν όσο περισσότερο. Θέλω να μιλήσω βασικά πριν πάμε στο παρελθόν. Είπαμε, σε λένε Βαλεντίνα, πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι, τι σκοπεύεις να κάνεις στη ζωή σου. Ξέρεις, μερικά πράγματα που αν δεν ξέρει κάποιος για σένα θα πάρει μια εικόνα. Τέλεια, είμαι η Βαλεντίνα, όπως είπαμε ήδη. Είμαι στα 26, τα έκλεισα πρόσφατα. Εργάζομαι αυτή τη στιγμή σε ένα κατάστημα, ας το πούμε, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, κάτι παρόμοιο. Και σπουδάζω τώρα παράλληλα, προσπαθώ να τελειώσω τη σχολή μου. Τι σχολή είναι αυτή για το... Είναι διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτά για μένα. Πώς θυμάσαι τον εαυτό σου σε σχέση με τα ζώα, δηλαδή, όταν ήσουν πιο μικρή, ποια ήταν η σχέση σου, ξέρω εγώ, συμπαθούσες τα σκυλάκια, δεν συμπαθούσες τα γατάκια, δεν έτρωγες κάποια φαγητά, πώς θυμάσαι κάποια χαρακτηριστικά που βλέπεις τώρα και πώς να σου πω, σου κάνουν τώρα εντύπωση, αλλά σαν παιδάκι δεν καταλάβαινε ότι ξέρεις κάτι, τα ζώα π.χ. δεν είναι φίλοι, μάλλον είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Κοίταξε, θυμάμαι ότι μου άρεσαν από πάντα τα ζώα, πάντα όταν έβρισκα γατούλα, σκυλάκι, τα πιο συνήθες στην Αθήνα, πήγαινα να τα χαϊδέψω, αλλά και... Όχι να τα δαγκώσεις. Όχι να τα δαγκώσω σίγουρα. Αλλά και όταν ταξιδεύαμε σε επαρχία και συναντούσα και άλλων ειδών, τέλος πάντων, ζώα, και αυτά προσπαθούσα να τα πλησιάσω, να τα προσεγγίσω. Μ' άρεσαν από μικρή τα ζώα όλα. Και είχα μια καλή σχέση μαζί τους από μικρή. Το κομμάτι τώρα του να τα φάω δεν είχε μπει στο μυαλό μου και ούτε των γονιών μου από παιδί. Αυτό δεν, δηλαδή στην πορεία προέκυψε. Κάποια χρόνια της εφηβείας το σκεφτόμουν. Και... Γιατί ουσιαστικά, ναι. Κάποια στιγμή, πριν πάμε στο ουσιαστικά, θέλω να φτιάξω κάτι με την κάμερα. Εννοείται. Οκ, άρα πες μου λοιπόν. Πώς προέκυψε αυτό το κομμάτι στην εφηβεία, δηλαδή, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις που είχες και αν έκανες ή δεν έκανες κάτι για αυτές? Αρχικά είχα πετύχει βίντεο στο YouTube με τον Γκάρι, ο οποίος περιέγραφε και μπήκα στη διαδικασία να κάτσω να το δω, να τον ακούσω. Εκεί πέρα κάτι χτύπησε μέσα μου, σίγουρα, όπως όλων. Από πάντα δεν μου άρεσε, να σου το πω όμως, το κρέας. Δηλαδή δεν θα προτιμούσα να φάω κρέας όταν είχαμε στο σπίτι. Είτε θα μου μύριζε, είτε θα τρώγα συγκεκριμένα κομμάτια από, τέλος πάντων, ναι, το ζώο. Τα αυγά δεν με τραβούσαν. Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι με τραβούσε και το έχω ακούσει και από άλλους φίλους μου vegan είναι το γάλα. Το οποίο όμως το αντικατέστησα χωρίς να μου λείψει καθόλου τη στιγμή, αυτό. Mm-hmm. Ναι. Όχι, πες μου εσύ αυτό που ήθελες και θα σε ρωτήσω εγώ πάνω σε αυτά που μου πες μέχρι στιγμής. Ναι, και όπως σου είπα, είδα το βίντεο του Γκάρι. Βολεύεσαι. Δεν βολεύομαι, αλλά θα πρέπει να πω σωστά, θα βγάλω. Δεν πειράζει, Είχα δει το βίντεο εκείνο, είχα αρχίσει να ψάχνομαι, να βλέπω και να μαθαίνω στην ουσία τι ακριβώς συμβαίνει, και με
το clothing, ας πούμε, είχα αρχίσει να μαθαίνω τι συμβαίνει. Με τη μόδα, δηλαδή, με τα ρούχα, με ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Okay. Εκεί λίγο σοκαρίστηκα γιατί δεν ήξερε. Και πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να μπει στη διαδικασία να ψαχτεί για αυτά, γιατί δεν ξέρει τι συμβαίνει. Θέλω να μου πεις πριν πάμε, αναφορόμαστε στον Γκάρι Γιουρόφσκι. Μπορείς να βρεις την ομιλία του και το κανάλι του γενικότερα περισσότερες πληροφορίες για αυτόν και στο YouTube, προφανώς και στο Ιντερνετ. Θέλω να μου πεις ποια είναι αυτά τα πράγματα που έμαθες πρώτα και σου έμειναν και σου έκαναν εντύπωση. Ξεκινάμε με το κομμάτι του τι τρώμε ή πώς εκμεταλλευόμαστε τα ζώα. Και μετά, αν θέλεις, και το κομμάτι που έχει αφορά το ρουχισμό, τα ρούχα. Θυμάμαι ότι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δεν ξέρω αν το είχα δει σε κάποια συνέντευξη. Ήταν ότι στην Αμερική συγκεκριμένα, και το λέω δηλαδή σε όλους όσους προσπαθώ έτσι να περάσω ή όποιοι με ρωτάνε, ότι πετάγονται πάρα πολύ τόνοι κρέατος. Δηλαδή σφάζονται στην ουσία τα ζώα και πετάγονται αυτά τα τόνοι κρέατος. Δεν φτάνουν ποτέ στην κατανάλωση, με λίγα λόγια, γιατί αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό ένα. Ότι δεν καταναλώνεται καθόλου, δηλαδή, ότι απλά πετάς το πετάνε. Κατευθείαν, δηλαδή σκοτώνεται το ζώο και φαντάζομαι πάει σε κάποιο ράφι, δεν το αγοράζουν και σκουπίδια ακριβώς. Αυτό με άγγιξε, όλα με άγγιξαν, όμως αυτό με έφτασε και είπα, κοίταξε, δηλαδή το σκοτώνεις που το σκοτώνεις, δεν ξέρω, φάτο ή κάντο κάτι, δεν ξέρω, απλά ήμουνα σε φάση, εντάξει, πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Έπειτα, τι άλλο, δεν... Ωραία, κοίτα, θέλω να μου πεις, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ρούχων, τι ήταν αυτό που, δηλαδή, ή σου έμεινε κάτι άλλο, ξανακάνω την ερώτηση, το οποίο σου έκανε εντύπωση από αυτά που μάθαινες, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι, πριν φτάσεις στο, ξέρεις, τώρα εγώ θα σταματήσω, ας πούμε, θα είμαι vegan, ή τέλος πάντων θα δω τι κάνω με τις επιλογές μου. Πιστεύω ότι έγινε σχετικά σύντομα η αλλαγή μετά από αυτά τα βιντεάκια που είδα. Βέβαια, ναι, είχα πάρει μία πρώτη, στην εφηβεία είχα δει πρώτη φορά τον Γκάρι. Μετά το άφησα γιατί με άγγιξε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος κάποια βίντεο, κάποιες σκηνές που είχε βάλει μέσα στο βίντεό του. Όμως την πορεία που τον έψαξα λίγο μετά το σχολείο, τότε είδα αυτά που με ευαισθητοποίησαν παραπάνω, όπως και η οικολογία που δένονται μεταξύ τους όλα αυτά. Στο ρουχισμό που με ρώτησες, είχα πάλι, σαν εικόνα είχα κρατήσει κάποια πράγματα. Στο ρουχισμό είδα ότι στην ουσία τα ζώα τα παίρνουν και τα γδέρνουν ζωντανά και ήταν κάτι που κι αυτό δεν το γνώριζα, όσο και να φαίνεται, δεν ξέρω. Φως φανάρι ότι για να πάρεις, ας πούμε, τη γούνα από το ζώο, κάποιος πρέπει να βγει από το ζώο. Ακριβώς, ισχύει. Απλά δεν το είχα στο μυαλό μου έτσι. Και πιστεύω ότι αρκετοί vegan, vegan και μη vegan δεν το γνωρίζουν αυτό. Και θα έπρεπε λίγο να το επικοινωνήσουμε. Νιώθω ότι εκεί είναι η ουσία, στην επικοινωνία του θέματος, με σωστό τρόπο προσέγγισης. Διαφορετικά τους έχεις αντιμέτωπους όλους. Σίγουρα, κοίταξε. Μάλλον θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι αμέσως μετά. Ξέρεις, με τη διάρκεια έχω εξής ένα συγκεκριμένο κομμάτι για όλο το θέμα. Θέλω να μου πεις, είχες μία πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είδες λίγο πολύ τι συμβαίνει, κάποια πράγματα δεν μπορούσες να τα δεις. Όπως όλοι μας είναι δύσκολο να τα δούμε. Κάποιοι κλείνουν τελείως τα μάτια και λένε, μα δεν μπορώ να το δω καν, ξέρω εγώ, κλείστο. Και κάποιοι το βλέπουν για να δουν ότι ξέρεις κάτι, αυτό συμβαίνει και να δουν τι μπορούν να κάνουν ή να πάρω, αν θέλεις, δύναμη για να βγω από την καθημερινή μου, πώς να το πω, από την καθημερινότητά μου για να κάνω κάτι για αυτό. Ναι. Ποιο ήταν αυτό που είναι το tipping point, πότε ουσιαστικά είπες εσύ ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ θα αλλάξω τις επιλογές μου. Και έγινες δηλαδή vegetarian πρώτα, έγινες vegan, πώς το σκέφτηκες? Είχα σκεφτεί κατευθείαν να γίνω vegan, δηλαδή άπαξ και παίρνω την απόφαση, το ήξερα από μέσα μου ότι θα το έκανα ολικά ή καθόλου, χωρίς να θέλω να ρίξω τον υπόλοιπο κόσμο που το πάει σταδιακά. Όχι, έχει να κάνει με την επιλογή σου, έτσι, και να βάλω ένα μικρό disclaimer ότι το καλύτερο για τα ζώα αυτή τη στιγμή είναι αν μπορείς να το κάνεις, πώς θα το πω, τώρα. Και όσο πιο στοχευμένα, όσο πιο ολικά, για να είσαι και εσύ υγιής, αλλά και για να μην έχεις αυτό το αντίκτυπο. Να το κάνεις με βότκα και πατατάκια, βάζω ένα ακραίο φαινόμενο
και μακροπρόθεσμα να μην είσαι υγιής, να μην τρως αρκετά ή σωστά και να πεις «Α, φταίει ο βιγανισμός», ναι, ούτε αυτό είναι θεμητό, οπότε... Γι' αυτό και προτρέπω πολύ κόσμο, χίλια συγγνώμη σε διάκοψα, προτρέπω πολύ περνάει και η μηχανή, σπρώχνω πολύ κόσμο που θέλει να το δει λίγο διαφορετικά, να πάει πρώτα σε κάποιον διατροφολόγο, να δει αν μπορεί να το αντέξει ως vegetarian και στην πορεία να το... όλοι μπορούμε να το αντέξουμε. Μια ισορροπημένη διατροφή θεωρώ πως όλοι μπορούμε να το αντέξουμε. Έχω γνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, έχω γνωστεί με όλων των ειδών της ασθένειας. Δεν είναι το θέμα μας η ασθένεια. Νομίζω ότι είναι ένα πάτημα που αφορά άλλα κομμάτια. Εννοείς μια δικαιολογία που παρουσιάζεται και λέμε «Α, είναι αυτό» ή «Α, δεν ξέρω» και ουσιαστικά το δεκτή. Σίγουρα το θέλουν, δηλαδή θέλουν να κάνουν την αλλαγή, αλλά με έναν πιο εύκολο τρόπο. Και εκεί τους το δίνω. Δηλαδή. Κάπως μαγικά, ξέρω, χωρίς να βοηθήσει, ξέρεις, συνεθνά και χειρακίνη, όπως λέω. Σχεδόν, δηλαδή θέλουν να μπουν στη διαδικασία, τους βλέπω ότι θα ήθελα να κάνουν αυτό, να κόψουν εκείνο, να το δουν διαφορετικά, όμως δεν θα κάτσουν να ψαχτούν τόσο. Και θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία χρόνια έχει... αρκετά βγει μπροστά ο βιγανισμός, οπότε είναι ακόμα άγνωστο. Πώς δεν αλλάζει ο κόσμος, τι εννοείς? Ορίστε? Το πώς δεν αλλάζει ο κόσμος, εννοείς ότι τι είναι άγνωστο? Είναι ακόμα άγνωστα τα προϊόντα, είναι ακόμα άγνωστοι οι τρόποι οι οποίοι μπορείς να πληροφορηθείς για αυτό το κομμάτι. Έχουν βγει κάποιες κοινότητες οι οποίες θα σου μιλήσουν, θα σε προτρέψουν. Δεν θα κάτσουν να το περάσουν με σωστό τρόπο, θεωρώ. Θέλετε να το αφήσουμε αυτό και πιο μετά και να μου πεις το κομμάτι, ουσιαστικά θέλω να μου πεις πρώτα το κομμάτι της μετάβασης, δηλαδή ότι εσύ το έκανες σταδιακά ή ξέρεις ότι, και μάλλον να βάλω μερικές παραμέτρους, ήταν κάτι το οποίο ήξερες ότι ο προορισμός για εσένα είναι το να είμαι vegan ή είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά? Εννοείς αφού έγινα vegan? Όχι ρε παιδί μου, είπες ότι ξέρεις κάτι, το είναι αρκετό το να είμαι vegetarian. Ήξερες από την αρχή, από αυτά που είδες, ότι το σωστό, ας πούμε, ηθικά τουλάχιστον για εσένα είναι το να είσαι vegan? Θεώρησα από την πρώτη στιγμή πως είναι ηθικά καλύτερο, όπως το λες, να είμαι vegan, ναι. Ωραία. Και ποια ήταν τα πρώτα βήματα, αν θέλεις, που ξεκίνησες να κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση? Τι ήταν το... Και θα πούμε μετά στο ποιο, τι ήταν εύκολο, τι ήταν δύσκολο. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις? Τα καθημερινά απλά πράγματα ήταν να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, να δω... Εννοείται τι μπορώ να πάρω. Στην αρχή όλοι κλειδώνουμε. Όλοι θεωρούμε ότι αν δεν φάω κρέας ή αν δεν πιω γάλα, τι θα φάω, τι θα πιω. Και όμως υπάρχουν τόσες εναλλακτικές και κατά κύριο λόγο η ελληνική διατροφή, δηλαδή είναι φασολάκια, γεμιστά, όλα αυτά είναι τα φαγητά, τα ελληνικά που τα έχει μέσα κάθε νοικοκυριό. Κλειδώνουμε. Λίγο πολύ τα ξέρουμε, ξέρω, όσπρια, φρούτα, σαλάτα, ας πούμε. Ακριβώς, δηλαδή. Και πολύ πιο υγιεινά, πολύ πιο θρεπτικά, σε κρατάνε περισσότερη ώρα, θεωρώ, τουλάχιστον σε μένα αυτό είδα. Και ξεκίνησα από τη διατροφή. Είπα, θα το κάνω, νιώθω ότι είναι αυτό για μένα, νιώθω ότι δεν είναι... Θέλω κι εγώ να προσφέρω σε αυτό το κομμάτι, θέλω να κάνω το καλό. Ένιωθω ότι από μένα ξεκινάει, έτσι. Δηλαδή, από τον εαυτό, άμα θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, ξεκινάμε συνήθως από εμάς τους ίδιους. Ναι, είναι και κάπως, ξέρεις... Κάπως περίεργο το να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι το καλύτερο, εσύ πρέπει να αλλάξεις ή ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Αλλά εγώ όχι, όχι, ναι, όχι, ακριβώς, βγάζεις την ουρά σου απ' έξω. Ναι. Όχι, και θεώρησα ξεριστή. Και το είδα στην πορεία ότι με τη δική μου αλλαγή, ενώ κάποιοι το σκεφτόντουσαν, μάλλον δεν το σκεφτόντουσαν καθόλου, χίλια συγγνώμη, μπήκε έστω και αυτό το μικρόβιο, το μικρό, και είπανε, ξέρεις κάτι, μήπως αφού μπορεί η Βαλεντίνα. Δεν πέθανε, ξέρεις, κάποια γωνία από έλλειψη πρωτεΐνης. Την έχουμε βρει ζωντανή αυτό το καιρό. Ναι, γιατί όχι να μην το σκεφτώ κι εγώ. Και αρκετό κόσμο έχω πείσει έτσι, να τουλάχιστον να το προσπαθήσει. Και θα έλεγα ότι ουσιαστικά δεν έπεισες κάποιον. Μόνοι τους πίστηκαν ότι είδαν ότι η Βαλεντίνα είναι όπως είτε. Είχαν ένα live παράδειγμα. Ότι είδαν ότι η Βαλεντίνα είναι η Βαλεντίνα, ξέρω εγώ. Δεν άλλαξε κάτι στη Βαλεντίνα. Ότι είναι υγιής, ξέρω εγώ, κάνει αυτά που έκανε. Και ουσιαστικά είναι, ξέρεις, πολλοί κόσμος το λέει, μάμα, δεν αλλάξω, μα δεν θα αλλάξουν όλοι άμα αλλάξω εγώ. Και το θέμα είναι πώς το ακριβώς αντίθετο. Και μόνο με τη στάση σου μπορείς να επηρεάσεις τον οποιονδήποτε είναι κοντά σου, έτσι. Ή ακόμα και αυτό που δεν σε ξέρει, γιατί θα δει τι θα παραγγείλεις ή τι θα πάρεις έξω. Ισχύει,
Θέλω να μου πεις, προχωρώ στο επόμενο κομμάτι, υπήρχε κάτι το οποίο ήταν δύσκολο για σένα και έχει να κάνει με όλο το φάσμα της αλλαγής, δηλαδή και από το πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Δύσκολο. Αρχικά, δύσκολο για μένα δεν ήταν να πάρω την απόφαση να αλλάξω. Να αλλάξω. Ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλαγή είναι. Έστω και σίγουρα. Μικρή ή μεγάλη, ξέρω, όπως φαίνεται στον καθένα, αλλάζεις. Αλλάζεις το τι τρως, το τι φοράς, το τι χρησιμοποιείς. Το τι χρησιμοποιείς στο σπίτι σου, ας πούμε. Ισχύει. Ναι, αλλά δεν θέλω να τρομάζει και ο κόσμος. Ότι θα αλλάξεις. Κοίταξε, είναι ένα βήμα κάθε μέρα, να το πω πιο όλα. Πώς να το πω. Και γενικά είναι γνώση που μάθεις μία φορά, συνήθως σου γίνεται κτήμα και πηγαίνεις παρακάτω. Πάμε στο αν ήταν κάτι δύσκολο ή πώς να το πω, αν απαιτούσε περισσότερη προσπάθεια να το μεγαλώσει λίγο ακόμα. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι το κομμάτι του να ψάξω, και με εμένα αυτό με δυσκόλεψε, το κομμάτι του να ψάξω, να βρω, να δω τι μπορώ να φάω, με ποιους μπορώ, έτσι, από ποιους μπορώ να πάρω κάποιες πληροφορίες. Ήταν λίγα τα άτομα τότε, θυμάμαι, που το YouTube έκανε πολύ καλή δουλειά. Ήταν πολύ λίγα τα άτομα τα οποία παρακολουθούσα και παρακολουθώ, που προσπαθούσαν να ψάξουν, να βρουν, να μας μεταβιβάσουν έτσι κάποιες πληροφορίες. Ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι για μένα. Όλα τα υπόλοιπα από θέμα διατροφής τα ρύθμιζα. Δηλαδή δεν είναι καθόλου δύσκολο μια απόφαση. Είναι η συνήθεια, είναι η συνήθεια. Άμα ξέρεις, λες στον εαυτό σου θα πάω είτε γυμναστήριο κάθε μέρα, θα το κάνεις μία, δύο, τρεις, θα το συνηθίσεις, θα πηγαίνεις. Νομίζω ότι είναι η συνήθεια. Δεν είναι ούτε η αλλαγή στην διατροφή σου, είναι όλα στο μυαλό σου. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ουσιαστικά, κοίταξε, αυτό που λένε, νομίζω, αν φτιάξεις κάτι νόστιμο, οι διατροφικοί σου κάλικες θα είναι οκ. Okay. Αυτό που λένε ότι και καλά θέλεις 23 εβδομάδες για να αλλάξουν οι διατροφικοί σου κάλικες. Σωστό, αυτό και εγώ. Ξέρεις, ισχύει από τη μία και από την άλλη, το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι για να χτίσεις μία νέα συνήθεια, επίσης θέλει ένα διάστημα. Για κάποιους θέλει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, ένα μήνα. Και έχει να κάνει με το αυτό πόσο. Είναι μικρό εδώ. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που με διακόπτεις. Πρόσεξε. όχι, πρόσεξε. Ότι χωρίς να θέλω να πω ότι είναι συνήθεια, δεν είναι συνήθεια το να τρως κρέας, γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά δεν τρώνε κάθε μέρα κρέας τώρα μεταξύ μας. Θα φας το φαγητό το απλό. Δεν είναι θέμα συνήθειας. Θα φας ένα μπρόκολο, θα φας ένα κουνουπίδι, θα φας μια σαλάτα, θα φας... Εκτός από το δικό μου, εγώ ήμουν στο άκρο ότι κάθε γεύμα, όχι κάθε μέρα. Ήσουν κάθε γεύμα. Ήσουν από αυτούς. Δυστυχώς. Και ξέρεις κάτι, ήμουν από τους αντίστοιχους, το λέω μεταξύ, αναλάβηστρο με αυτό, ότι ναι. Όταν ήταν για το πατάκι, για το σκυλάκι, πρώτος, ανεξαρτήτου ηλικίας ο Βασίλης, μικρότερο πατάκι, μεγαλύτερο δεν πειράζε, δεν θα το πειράξεις. Όλα τα άλλα βέβαια ο Βασίλης τα έτρωγε. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό το μα, το σκέφτεσαι τώρα και λες, μα είναι δυνατόν. Σωστή. Ναι, γιατί έτσι έμαθες, έτσι έκανες. Ακριβώς. Και θέλω να μου πεις, τι ήταν εύκολο για σένα, τι ήταν το, πώς να το πω, το ότι άλλαξες και λες, πω ευτυχώς που άλλαξα, το είδα, είτε έχει να κάνει με το πώς ένιωθες, είτε με το πώς στην καθημερινότητά σου, ας πούμε, σε πράγματα που έβλεπες σε εσένα. Τι ήταν εύκολο, έτσι αυτή την ερώτηση. Αρχικά ήταν, θεωρώ, μετά τη διατροφή μου, ακόμα και στην πρώτη εβδομάδα, έβλεπα στον εαυτό μου ότι ήμουν πιο ανάλαφρη, ήμουν και πιο... μου δίνει περισσότερη ενέργεια αυτός ο τρόπος που είχα επιλέξει ο καινούριος. Και θεωρούσα ότι έκανα κάποια πράγματα με περισσότερη ευχαρίστηση, γιατί σου λέω, είναι αυτό που βγαίνει από μέσα σου. Δηλαδή, αν το έχεις μέσα σου και θέλεις να το κάνεις για ηθικούς λόγους, θα το κάνεις και θα νιώθεις καλά με την επιλογή που κάνεις, γιατί θεωρείς ότι είναι αυτό το καλό. Ναι, όταν κάνουμε το σωστό, λίγο πολύ το νιώθουμε ότι είναι το σωστό. Ακριβώς, okay. Ακριβώς. Okay. Θέλω να μου πεις, πόσο καιρό περίπτωσε vegan μέχρι και σήμερα? Τώρα είναι λίγο tricky η ερώτηση, γιατί... Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί το κομμάτι του clothing και όλα αυτά, τώρα τελευταία έχω αρχίσει και το ψάχνω και το βλέπω. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα δηλαδή τι θα έπρεπε να ψωνίσω, τι θα έπρεπε να κοιτάω στα ράφια και ποιες εταιρείες να παρακολουθώ. Σε ό,τι αφορά, έχει σχέση με το ότι αν είναι κάποιο ζωικό ή ζωικό ύφασμα ή ζωική το μαλλί, ας πούμε, αυτό εννοείς. Η αφορά σου πιο πολύ το ηθικό κομμάτι, το αυτό που λέμε ηθική μόδα, δηλαδή το αν αυτή η εταιρεία πληρώνει τους υπαλλήλους σωστά. Γιατί είναι διαφορετικό από το κομμάτι το vegan. Ναι, το πρώτο. Δηλαδή okay. Δεν ήξερα από υφάσματα, δεν ήξερα τι είναι φτιαγμένο από τι. Και εκεί έπεφτα λίγο στην παγίδα, να το πω.
Αλλά και πέρα από τα ρούχα και από τα καλλιτικά, εμείς οι κοπέλες πάλι το ίδιο, δεν ήξερα ποια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιώ, ποια δεν πρέπει να χρησιμοποιώ με βάση τη νέα μου επιλογή. Αυτό. Ωραία, εσύ σαν πλήρες φάσμα πώς το ορίζεις, να το πω διαφορετικά. Ο χρόνος που είμαι vegan διατροφικά είναι 3,5 χρόνια, 3-3,5 χρόνια. Ωραία, δεν είναι αρκετά. Θεωρώ πως θα μπορούσα να είμαι και από νωρίτερα. Είχες, θα μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, ναι. όσο εσύ θέλεις πάντοτε. Σε διαφορά το κομμάτι των δικών σου ανθρώπων, των ανθρώπων τελευταίων που ήταν κοντά σου, έτσι. Ναι. Πώς, σίγουρα δεν είχες κάποια επιρροή ή είχες κάποια επιρροή από την κοινωνία σου, ότι είχες ακούσει, είχες ένα θείο, θεία, δεν ξέρω κι εγώ, ο οποίος είναι χορτοφάγος, π.χ. ή είναι, όχι. Μακάρι, ξέρω εγώ. Ναι, μακάρι να είσαι πιο κοντά. Ναι. Ούτε, δεν νομίζω, μέχρι στιγμής ξέρεις, σπάνια θα βρεις κάποιον θα πει «Α, είχα τον τάδε και μου είπε και έγινα». Μακάρι να έχει γίνει έτσι, αλλά ξέρεις, γράψε το από κάτω να έχει γίνει. Ποια ήταν η αντίδραση των δικών σου ανθρώπων όταν το έμαθες αυτό και μπορείς να μου πεις, με νοιάζει αν θα μου πεις «Είναι το τάδε και ξέρω εγώ πες του γιατί το έκανε», ας πούμε, όχι. Το λέω και σαν γνώμονα όταν θα το ακούσει κάποιος και πεις βέβαια μετά το πώς αντέδρασες εσύ, πώς διαχειρίστηκες ή πώς εξήγησες, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν ξέρω τι είχες κάποιες αντιδράσεις. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου στην αρχή γελούσανε. Μου είπαν... Δηλαδή, τους είπα, είδα αυτό, προσπάθησα να τους εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία ήμουν μικρή, μιλάω για την εφηβεία ακόμα. Τα οποία είδα και δεν μου φαινόντουσαν σωστά, έτσι ώστε να πάρω μια γνώμη δική τους, να μου πούν και εκείνοι πώς το βλέπουν, γιατί είναι άνθρωποι που θαυμάζει τη ζωή σου. Είναι γονείς σου, όπως και να έχει. Και όταν είδα ότι γέλασαν, αποθαρρύνθηκα. Ναι, και είπα ότι μήπως είναι σωστό αυτό που κάνουμε τώρα εμείς και δεν είναι σωστό το άλλο. Βέβαια, κάτι μέσα μου πάλι. Μου έλεγε κάτι τσίναγε, κάτι δεν πήγε. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι όλα θέμα συνήθειας και πολιτισμού και αν θες και όλα. Τέλος πάντων. Γενικότερα η κοινωνία μας ορίζει πολλά πράγματα, καλώς ή κακώς. Το θέμα είναι αν είναι σωστό να τα ορίζει αυτά και αν πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Αυτό. Το τι κάνουν οι πολλοί, αν θέλεις. Ισχύει. Ναι, και τίποτα. Γέλασαν αρχικά. Μετά όταν είδαν ότι συνεχίζω και ψάχνω, προβληματίστηκαν, άρχισαν και εκείνοι να βλέπουν κάποια βίντεο, άρχισαν και εκείνοι να βλέπουν, να ψάχνονται. Ήταν κάτι άγνωστο για αυτός, γιατί εντάξει. Αυτό, οι φίλοι μου ήταν μαζί μου πάντα. Οι φίλοι μου, εντάξει, γέλασαν στην αρχή και εκείνοι, δεν μπορώ να πω ότι δεν δέχτηκα και από εκείνους έτσι, τι έπαθες ξαφνικά και γιατί είσαι το outsider της παρέας. Και την περασμένη εβδομάδα εμείς δεν... Ακριβώς. Αλλά στην πορεία θεωρώ ότι εξελίχθηκαν όλα ομαλά, γιατί αποδέχτηκαν αυτό που ήμουν και προβληματίστηκαν. Εγώ δηλαδή μέσα μου νιώθω καλά γιατί έστω προβληματίστηκαν αυτό. Υπήρξαν κάποιες, πώς να το πω, κάποιες καταστάσεις ακραίες. Τώρα το ακραίες, τι να σου πω, να πας να φας εσύ το σουβλάκι μανταριών και να σου πάρει το χέρι, αυτό το θεωρώ ακραίο, ξέρω εγώ. Σε ό,τι αφορά το αν αυτά τα άτομα, ξέρεις, σου προκαλούσαν τσακωμούς ή εκνευρισμούς ή στην έλεγαν, ξέρω εγώ. Και πώς το διαχειρίστηκες, δεν μας νοιάζει το ποιος το έκανε, μας νοιάζει το, πώς να σου το πω. Εσύ μπορείς να το πεις βέβαια, ξέρεις, εδώ εκθέτουμε. Ναι, ναι, εκθέτουμε κόσμο, okay. Τώρα θα δείτε όλοι εσείς. Εντάξει, μια λίστα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι, το βασικό της υπόθεσης είναι το πώς το διαχειρίστηκες εσύ και αν, πώς να σου το πω, χρειάστηκες κάτι εσύ πάνω σε αυτό, κάποια βοήθεια. Χρειάστηκα παραπάνω γνώσεις. Χρειάστηκα παραπάνω γνώσεις για να μπορέσω εγώ να αντιμετωπίζω αυτούς τους ανθρώπους όταν κάτι μου λέγανε το οποίο μου ήταν άγνωστο. Δηλαδή, ωραία, αν δεν φας αυτό, τι θα φας και θα σου δώσει πρωτεΐνη. Αν δεν κάνεις αυτό, θα λιποθυμίζεις. Ήταν κάτι αυτά τα απλά που τα ακούμε όλοι στην αρχή, τα οποία εμένα με βασάνιζαν μέσα μου και έλεγα... Okay, υπάρχει, το ξέρω ότι υπάρχει, θα το βρω και θα έρθω να σου το πω. Και όμως το έκανα και τους προβλημάτιζα και αυτούς έπειτα. Βέβαια εκείνοι, άμα είναι κακοπροαίρετος ο άλλος, πάντα θα βρίσκουν κάτι να σου πει. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι ξέρεις κάτι γίνεται και την επόμενη φορά που συναντιέστε, ξέρω, λες, θυμάσαι αυτό που είχες πει, ξέρεις, πιθανόν και χωρίς να το αναφέρεις, να σε ρωτήσει ο άλλος. Ναι.
ξέρεις, με αυτό που είχαμε πει, τι έγινε, το βρήκες. Mm. Και θα σου πει μετά, α, το βρήκες, ναι. Και μετά, όμως, εμένα για τη γεύση, τι θα μου κάνεις. Δηλαδή, κατέληγες σε ένα πολύ παιδικό, ξέρω εγώ, επιχείρημα. Δεν πειράζει, πειράζει. Ναι. Α, εκτός και είναι ναι, το timer. Δεν ξέρω, μισό. Πειράζεται πολύ, πολύ να μου ξεκολλήσει το χέρι, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή να το πάρω μαζί. Λοιπόν, λέγαμε όσο για τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, πώς τους αντιμετωπίζουμε. Και λοιπά και λοιπά. Και σίγουρα πάντοτε υπάρχουν αυτοί οι κακοπροαίρετοι και σίγουρα δεν χρειάζεται να το χάνουμε, πώς να σου το πω, με το... Από έλλειψη γνώσεων, σου λέγα εγώ, ότι θα, όποιος θέλει να γίνει, ας κάτσει να διαβάσει κάποια πράγματα, έτσι ώστε για το γαμώτο και μόνο, δεν ξέρω, περνάει αυτή η λέξη, ωραία, να, ωραία, ωραία να τους πει ότι ξέρεις τι, υπάρχει και αυτή η οπτική, μπορείς να το δεις και από εδώ και να ψάξεις το. Με τα πανεπιστήμια που κάνουν τις έρευνες, με όλα αυτά, ψάξ' το, δες το. Στα ελληνικά μπορεί να μην είναι τόσο συχνό, μπορεί στα αγγλικά συνήθως site υπάρχουν που βγάζουν τέτοιου είδους έρευνες. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, είναι το θέμα της επικοινωνίας περισσότερο. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν κακοπροαίρετοι άνθρωποι στη ζωή μου που θα έρθουν και θα σου πούνε, α, είσαι vegan και θα σε γελάσουν και θα γελάσουν και θα σου κάνουν ήχους ζώων, ίσως, ξέρεις. Εντάξει, το αντιμετωπίζεις όπως εκεί είναι θέμα χαρακτήρα μετά. Το αντιμετωπίζεις όπως εσύ θεωρείς. Ή τους βάζεις τα όρια τους, είτε τους αφήνεις απλά γιατί δεν αξίζει να ασχοληθείς. Αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Έθιξες αρκετά θέματα σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι το καταλαβαίνω, γιατί το... αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μέχρι στιγμής λένε αυτά που λένε γιατί τόσο ξέρουν, γιατί τόσο θέλουν, γιατί τόσο μπορούν στην τελική. Και πραγματικά δεν πιστεύω ότι ακριβώς είναι κακοί άνθρωποι από τη φύση τους. Απλά έχουν μια πράξη η οποία θα έπρεπε να θεωρούν κακιά, δεν τη θεωρούν. Βέβαια, εμένα αυτό που κάνω ουσιαστικά και συνδέω στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν και ότι μπορεί να λένε τις κλασικές δικαιολογίες, το ναι, ρε φίλε, ξέρεις κάτι, όμως το γευστικό είναι αυτό. Τι θα κάνω, ξέρω εγώ. Και θα του πεις, ναι, υπάρχει κι αλλού η γεύση και έχεις μάθει έτσι. Και αν βρεις κι αλλού τη γεύση και έχεις και βίγκαν πίτσα και σουβλάκι και είναι πεντανόστιμα, ναι, είναι στην κατηγορία του junk food, πώς να σου το πω, και μπορείς να φτιάξεις καιρό πίτσα. Υπάρχουν όλα. Το θέμα είναι το τι έχεις συνηθίσει εσύ και αν η γεύση σου, τέλος πάντων, αυτή, αυτό το μάθημα της γεύσης σου, να μάθεις δηλαδή να μαγειρεύεις νέα πράγματα, είναι πιο σημαντικό από τη ζωή ζώων ουσιαστικά. Είναι ο συνδυασμός αυτό. Κατάλαβα τι λες. Είναι ο συνδυασμός στο μυαλό του καθενός να το κάνει αυτό. Δηλαδή και εγώ είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι και. Και να μην μπουν στη διαδικασία έτσι και δουν εσένα ότι το κάνεις. Υπάρχουν κάποιοι που θα μεταπιστούν μόνοι τους, θα μπει το μικρόβιο κατευθείαν και θα πούν τέλος, γίνομαι κι εγώ ή ψάχνομαι κι εγώ, έστω και ψάχνομαι. Και υπάρχουν και αυτοί οι μέσα εισαγωγικά κακοπροαίρετοι, οι οποίοι δεν θα κάτσουν να ψαχθούν. Αλλά θα πρέπει εσύ να τους πιάσεις, γιατί κακός δεν είναι κανένας. Κακός δεν θέλει να σκοτώσει το ζώο με το ζόρι να το φάει. Κανένας. Δηλαδή, άμα του το πας να το σκοτώσει, δεν θα το σκοτώσει. Και το έχω κάνει άπειρες φορές αυτή την ερώτηση σε ανθρώπους. Αν εσύ θα σκότωνες, ας πούμε. Τώρα. Ναι, 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 ναι. Μου λέει, με βολεύει αυτός ο τρόπος που είναι. Μα αυτή είναι η παγίδα, ξέρω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ σε θέλω όμως. Κάντο, φάτο μετά. Κάντο φάτο. Βέβαια έχω πέσει και σε ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ναι, το σφάζω, το τρώω. Το οποίο, πρόσεξε, το θέμα είναι ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, το ένα κομμάτι είναι ότι οι άνθρωποι που θα τους πεις, θα τους πούν τα κλασικά επιχείρηματα, πρωτεΐνη, γεύση, συνήθεια, παράδοση, ευκολία και θα πεις, ναι, οκ, okay, θα έχεις κάτι να τους πεις, ρε παιδί μου, που στα πλαίσια της λογικής σου που είναι, ξέρεις κάτι, έχεις δίκιο, θα το σκεφτώ, θα δώσεις και μια κάρτα που θα έχει το Dominion πάνω, ξέρω, θα δω το Dominion, θα πούνε, όχι, είναι δύσκολα. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι και οι άνθρωποι που πιστεύω ότι θα αλλάξουν. Γιατί όντως πιστεύω ότι αν του δείξει κάποιο, ξέρει κάτι, αυτά τα ζώα δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει. Είναι σαν το σκύλο, το βλέπει και λέει ναι, έχεις δίκιο, θα δω τι μπορώ να κάνω τέλος πάντων. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους που θα μπουν στη διαδικασία να σου φέρουν το επιχείρημα το ότι εγώ το σκοτώνω αλλά το σέβομαι, θα του πει μα ρε φίλε, ο σεβασμός δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να πει ότι σε σέβομαι αλλά σε σκοτώνω. Δεν το σέβεσαι. Απλά κάνει τη βολή σου. Και δεν θα πετάξεις το υπόλοιπο ζώο. Παροπίδες λέγεται. Ναι, λέγεται ότι μπορώ να το κάνω και το κάνω. Ή η γεύση μου, δηλαδή ουσιαστικά πρέπει κατά μία έννοια, το λέω σε πολλά εισαγωγικά, ότι πρέπει να εκθέσεις αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτή τη γνώση και στο ότι αυτό που λένε δεν στέκει. Διότι δεν θα βάζανε τον εαυτό τους σε αυτή τη θέση, δεν θα βάζανε ένα σκύλο σε αυτή τη θέση. Άρα ουσιαστικά η πιο απλή ερώτηση και αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι να ρωτήσει το εξής. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχουν τα ζώα που αν είχε ο άνθρωπος ή αν θέλει αν είχε ο σκύλος, θα επέτρεπε την ίδια μεταχείριση.
Και δεν είναι το πώς το βλέπουμε εμείς, γιατί αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό. Είναι η δικιά μας οπτική ναι. γωνία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, τι έχει π.χ. το γουρούνι, που δεν έχει ο άνθρωπος, ή π.χ. δεν έχει ο σκύλος, και επιτρέπει να κάνουμε, να εκτρέφουμε με το δις, να τα σκοτώνουμε, να κάνουμε ό,τι κάνουμε τέλος πάντων στο ζώο. Λέμε, είναι η βολή του καθενός αυτό. Θα γυρίσουν, θα σου πούνε, εντάξει, έχω δουλειά, πρέπει να φύγω. Ξέρεις τι, το σημαντικό είναι όμως να μπει στη διαδικασία, να. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση, δεν συνεννοώ με το να γίνεις αγενής. Ναι. Δεν συνεννοώ να ξεκινήσεις να βρίζεις και να λες είσαι το ένα και είσαι το άλλο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λέω ότι από τη στιγμή που θα σου πει έτσι, θα πεις, ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι και αυτό το πράγμα που λες δεν συμβαίνει ή δεν είναι σωστό, διότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό που λέω και αυτό που αν θέλεις. Δεν ξέρω αν το έκανα νωρίτερα, πάντως τώρα το κάνω πιο αισθητά. Το να πεις τον άλλο ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να είσαι πρώτον ευθυνών σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο έχει. Έχει τόσο σημαντικά, αν θέλει, τόσο σημαντικές επιπτώσεις. Αντίκτυπο, ναι. Ναι, ένα τέτοιο αντίκτυπο και να πεις γεύση, ξέρω εγώ, whatever. Όποια είναι η. Πρέπει να τις το περάσεις με έναν τρόπο που εκείνοι θα βρούνε σωστό. Αυτή είναι η δυσκολία για τον καθένα, γιατί πρέπει να προσαρμοστείς σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που θα τους προβληματίσεις να μπουν στη διαδικασία να το σκεφτούν και κανένας δεν είναι κακοπροαίρετος να κάνει μια απλή συζήτηση. Θα έλεγα είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα, βέβαια. Όχι, εγώ. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία. Κάποιος μπορεί να μου πει ρε φίλε, εγώ όλοι που βρήκα με το που τους μίλαγα. Να αλλάξουμε. Ή ξέρω εγώ, δεν μου φέρνουν καμία αντίρρηση ανεξάρτητα αν θα αλλάζανε ή όχι. Ή κάποιο επιχείρημα τέλος πάντων. Απλά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι κατά μία έννοια. Πρέπει να τους φέρεις προς τον ευθυνόν τους. Να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Το πληρώνουμε με τα χρήματά μας και μπορεί να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει, αν σταματήσω εγώ και εσύ. Ακριβώς. Δεν μπορεί άλλος να σου λέει, πώς να σου το πω τώρα. Ναι, αλλά εγώ το σκοτώνω, αλλά το σέβομαι. Ή πληρώνω να το σκοτώσω, αλλά το σέβομαι. Εγώ δηλαδή προσωπικά θα γυρίσω και θα του πω: δεν το σέβεσαι, γιατί ο σεβασμός δεν εκφράζεται με το θάνατο. Είναι απλό και εξάστερο. Και του λέω: το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες σε ένα σενάριο το οποίο θα ήσουν σε ένα νησί. Και δεν θα έχεις τίποτα άλλο να φας και θα είχες να φας ένα ζώο. Όποιο ζώο. Ναι. Το οποίο είναι ένα άλλο σενάριο. Ναι. Δεν είναι το σενάριο που βιώνεις τώρα, που πας στο σούπερ μάρκετ και. Αυτό εννοώ. Βρίσκεις πιο φθηνό το κοτόπουλο από ότι βρίσκεις ένα γάλα σόγιας. Ναι. Όχι τίποτα. Αυτό εμένα με εξόργησε. Να έρθω πριν πάλι στη συζήτηση που μου είπες ότι πώς έγινε η μετάβαση. Όταν έλεγα ότι ψάχνουμε να δω τι θα φάω. Εννοούσα και αυτό, ότι εντάξει, το οικονομικό είναι ένα κομμάτι που μας απασχολεί, εννοείται. Τα προϊόντα αυτά γιατί είναι ακριβά, γιατί δεν τα προτιμούν, γιατί μας έχουν οθήσει στο να παίρνουμε τα φθηνά, τα οποία είναι τα ζώα παραγωγής, τα ζώα. Ανεξάρτητα με το τι είναι φθηνό, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και σε καθοδηγούσαν, θέλοντας η μη, να πάρεις, αν δεν το άντεχε η τσέπη σου, να πάρεις κάτι, ένα γάλα που κάνει ένα ευρώ, από το να πάρεις ένα γάλα μιας εταιρείας που κάνει. 3,5 ευρώ. Ή 2,50, 2,70 τώρα. Ή 2,70, ναι. Πλέον έχουν κατέβει οι τιμές αρκετά και θεωρώ ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να μας δώσει ένα πουσάρισμα παραπάνω, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αν το δεις σαν πρώτη ύλη, είναι τα περισσότερα vegan πράγματα είναι φθηνά. Δηλαδή, το αλεύρι γλουτένης για να φτιάξεις το seitan, η ποσότητα που θα φτιάξεις με αυτό που θα χρησιμοποιήσεις, είναι φθηνό. Ναι. Το, τι να πω τώρα, τα όσπρια, τα φρούτα εποχής. Τα λαχανικά εποχής, ως επιτοπλίστων είναι φθηνά. Έχουμε αρκετά μεγάλες διαφορές, αν θέλεις. Όχι πάντα, π.χ. η σόγια πλέον είναι ιδιαίτερα φθηνή, στα πράγματα τα οποία είναι επεξεργασμένα vegan προϊόντα, όπως είναι το γάλα. Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό είναι αυτό που θα ψάξει πρώτα ο άλλος όταν θα μπει στη διαδικασία να γίνει vegan. Θα πει, ωραία, εγώ έτρωγα γάλα, τι θα πίνω τώρα. Εγώ έτρωγα τυρί, τι θα τρώω, δηλαδή. Αυτά ναι. ψάχνει πρώτα. Γιατί σου είπα, μπαίνεις στην παγίδα, κλειδώνεις και λες τι θα τρώω. Ενώ στην ουσία έχεις τόσες επιλογές. Γιατί που δεν είναι απαραίτητο ότι ήσουν vegan πριν. Τις έτρωγες όμως. Ναι. Αυτό. Ναι, ότι ουσιαστικά θέλεις το αντικατάστατο, υποκατάστατο ή όπως θες πες το, για να σου θυμίσει αυτό που έκανες. Άρα ουσιαστικά για να μην αλλάξεις λίγο πολύ σε αυτή τη συνήθεια. Ωραία η παρατήρηση σου. Αυτή η στοχευμένη μου αρέσει. Βέβαια είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι vegan. Πού θέλω να καταλήξω με αυτό που λέω, γιατί είναι προφανές. Yeah. Έχουμε επιδοτήσεις από τα κράτη, από την Ευρώπη, γενικά από τα κράτη τον κόσμο, της τάξης έως και το 90% για την παραγωγή ζωικής σάρκας ή ζωικών παραγωγών. Το οποίο δεν ξέρω, πολλοί κόσμοι δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι σαν κράτος δίνουμε λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους για να παράγουν
τη σάρκα από κάποια ζώα ή τα παράγωγα από κάποια ζώα. Δεν λέω ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν κέρδος. Κάποιες από αυτές σίγουρα θα έχουν, κάποιες δεν θα έχουν. Το θέμα είναι ότι, αν θέλεις, πέραν από τις διατροφικές μας επιλογές, δηλαδή με το τι θα ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε σαν, πώς να το πω, σαν κοινωνία και δίνουμε λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν κάτι τέτοιο. Π.χ. Το φέρνω σαν παράδειγμα, διότι έγινε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής, που δώσαμε από 3-3 εκατομμύρια στους εκτροφείς ζώων για γούνα. Στους γουνοπαραγωγούς, το οποίο, ξέρεις κάτι, άμα το καλοσκεφτείς, ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα θα πεις, μα τι γούνα, τι να την κάνουμε, ξέρω εγώ, τι με βλέπεις και για καμιά, ξέρω εγώ, που, ή για κανέναν ή για κανένα άτομο που θέλει γούνα, σε καμία περίπτωση αχρίαστο πράγμα. Και παρότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι στο Fair Free Alliance, τέλος πάντων, υπάρχει μια έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και το τάξη στο 80% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν είναι κατά της γούνας. Παρ' όλα αυτά, σαν κράτος δώσαμε αυτά τα 6 εκατομμύρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Σωστά, δώσε παιδιά, να πούμε να τους φτιάξουμε. Ο Βορύδης ήταν υπουργός και είναι ακόμα. Το οποίο θέλω να σου πω ότι, ξέρεις, πρέπει να δούμε τι κάνουμε αν θέλεις. Δεν έχει να κάνει ο οργανισμός σε καμία σχέση με την πολιτική, δεν το λέω έτσι. Λέω ότι όμως, σαν κράτος ή κράτη, αν θέλεις να δεις και παρά έξω, έχουμε πολιτικές και συμπεριφορές που προάγει την εκμετάλλευση και θανάτωση ζώων υπέρ της, του ανθρώπου ή του κέρδους. Θα μπορούσαμε να το δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο φθηνά βίγκαν γάλατα. Είδες εσύ 6 εκατομμύρια ευρώ για τα αυτά τα βίγκαν γάλατα, γιατί εγώ δεν τα έχω. Είναι άλλη κουβέντα. Είναι εντελώς άλλη κουβέντα αυτή. Είναι, μετά πάμε στο ηθικό, οικολογικό κομμάτι και πάμε και σε άλλα κομμάτια που δεν θέλεις να θίξεις. Γιατί... Είναι, πώς αλλάζει βασικά το θεσμικό κομμάτι. Για, αλλά πρώτα αλλάζουν οι άνθρωποι και μετά αλλάζει αυτό. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι. Εύκολα θα μπουν στη διαδικασία να μην σε παρακολουθήσουν άνθρωποι επειδή θα θεωρήσουν ότι οι απόψεις σου εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, π.χ. κομματικά ή π.χ. δεν ξέρω, από κάποιο άθλημα στην καθημερινότητα, από κάποια ομάδα, από κάποιο άλλο του πολιτισμού, από κάποια χώρα. Δεν θα μπουν στη διαδικασία να σε ακούσουν, Μπορώ να σου πω ότι θα μπουν στη διαδικασία χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά, ξέρω εγώ. Και μόνο που θα πεις, μα τι, δεν θα φάω σουβλάκι από ουρνί και θα πρέπει να φάω από σόγια, τι εννοείς. Dislike, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Ναι. Που, και να το ξεκαθαρίσω, ο οργανισμός δεν έχει καμία σχέση με κάποιο κόμμα ή κάποια πολιτική θέση. Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς τα ζώα και τίποτα άλλο. Και από τη στιγμή που μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και μάλιστα προάγει τη υγεία, Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας της Αμερικής, μια στοχευμένη vegan διατροφή είναι επαρκής και μάλιστα προάγει την υγεία για όλα τα στάδια της ζωής συμπεριλαμβανομένης και της εγκυμοσύνης ή της άθλησης. Τι συζητάμε, ξέρω εγώ. Ναι. Πάμε όμως πάλι πίσω σε σένα, γιατί νομίζω είπα πολλά και δεν έπρεπε να πω τόσα. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Θέλω να μου πεις, το κομμάτι του περίγυρου σου το είδες, οκ. Okay. Θέλω να μου πεις, αν είχες κάνει κάτι σχετικά... δεν ξέρω πόσο μπορείς να το πεις αυτό. Τι κινήσεις που είχες κάνει, θυμάμαι, από τις πρώτες φορές που σε είχα δει στο τάδε mini market, σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, ότι είχες κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες βοήθησαν, αν θέλεις, στην προαγωγή κάποιων vegan προϊόντων. Ναι. Τι από αυτά μπορείς να μοιραστείς μαζί μας. Είμαστε σχεδόν 45 λεπτά μέσα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν θα έχεις πολύ κόσμο που θα θέλει να ξέρει. Όμως μοιράζεσαι όσο θέλεις. Okay. Τίποτα, αρχικά να το βάλεις αυτό στην αρχή. Ξεκινάμε αυτό. Τίποτα, απλά όταν έχεις κάποια θέση. Σκέφτομαι τον τίτλο. Vegan ακτιβίστρια θάβει, ξέρω εγώ, τόνου ζωικών προϊόντων και προάγει τα vegan, ξέρεις. Αρχικά είχα πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί έπρεπε να μπαίνουμε στη διαδικασία να δίνουμε παραγγελίες τηλεφωνικές για κρέατα και εγώ απέφευγα τις μέρες εκείνες είτε να μπαίνω, είτε να παίρνω τηλέφωνα. Α, παιδιά, το ξέχασα ή αυτό. Μα δεν ναι. Σου είπα να πάρεις. Τι δεν πήρες εσύ. Μου διέφυγε. τίποτα, ο καθένας μας θεωρώ που έχει αποδεχτεί αυτό το κομμάτι και το θεωρεί σωστό ηθικά. Όταν του δοθεί η ευκαιρία... θα προσπαθήσει να το δείξει είτε να κάνει κάτι γι' αυτό. Έτσι κι εγώ λοιπόν, ταπεινά στο δικό μου μέρος, στη δουλειά μου, στην προκειμένη,
Προσπάθησα να επικοινωνήσω είτε με επόπτες, είτε με την OK Mail, είτε από κοντά όταν ερχόντουσαν και τους έλεγα ότι μας ζητάνε, μα έχουμε κόσμο που μας ζητάνε τα vegan τα προϊόντα και είναι κακό. Και δεν έχουμε. Μα δεν έχουμε. Και δεν έχουμε και μπήκα στη διαδικασία να μας βρουν κάποια που είχαν. Μετά μπήκαν στη διαδικασία να ψαχτούν και οι ίδιοι σαν εταιρεία μεγάλη να τα βάλουν στο κωδικολογιό τους και αυτό με μένα πάλι με χαροποίησε. Γιατί σκέψου βασικά δεν το έχεις κάνει εσύ, ποιος το είχε κάνει. Αυτό ήταν κάτι που εμένα με άγγιξε αρκετά, γιατί είχα ευτυχώς ένα καλό υπόπτη και με άκουγε. Έλεγα, βέβαια εμείς να πούμε ότι αυτό το μαγαζί ήταν και καινούριο, οπότε ούτως ή άλλως οι πελάτες δεν το ήξεραν, δηλαδή το μάθαιναν. Και πάτησα πάνω σε αυτό και έλεγα, μα το μαθαίνουν τώρα και άμα τους πούμε ότι δεν έχουμε τώρα vegan προϊόντα που έρχονται, πότε θα τους το πούμε. Ναι, τίποτα αυτό. Και γενικότερα ο κόσμος ο οποίος ερχόταν από πελάτες, από άτομα που ήθελαν κάτι διαφορετικό να δοκιμάσουν, τους πρότεινα αυτά τα προϊόντα. Τους πρότεινα και προϊόντα, αυτό μην το βάλεις, το λέω σε σένα. Τους πρότεινα και προϊόντα από άλλα σούπερ μάρκετ τα οποία τα είχα δει, τα είχα στο χέρι. Και λέω, ξέρεις τι, να πας να πάρεις αυτό. Αυτό είναι καλύτερο. Γιατί κοιτάμε, ναι, το δικό μας συμφέρον, να το πω έτσι, ο καθένας ατομικά. Ναι, κοίταξε, εσύ αυτό που παντρεύεις ουσιαστικά στο να δοκιμάσει άλλο κάτι νόστιμο και το οποίο θα είναι vegan για να αλλάξει. Ακριβώς. Βέβαια, σε έναν κόσμο που, πώς θα το πω, το mainstream, αν θέλεις, είναι το να έχω vegan επιλογές. Από όλες τις εταιρείες, δηλαδή ακόμα και η επιχείρηση που δουλεύει θα είχε το περιθώριο να το κάνει αυτό, γιατί κάποιος θα το αγόραζε. Συναντίθεση με τώρα που ξέρεις κάτι, πρέπει να ψαχτώ, να δω τι με συμφέρει, τι δεν είναι ωραία, τι δεν θα μου χαλάσει, ξέρω, δεν θα πετάξω. Γιατί είναι και αυτά λεπτές γραμμές, δηλαδή γιατί δεν πάνε με τρομερά μεγάλα ποσοστά. Συνέχισε όμως, πολύ ενδιαφέρον. Τίποτα αυτό. Και είδα ότι με άκουσαν, έφεραν τα προϊόντα που τους ζήτησα. Εννοείται τα αγόραζα και εγώ πολύ πιο εύκολα πλέον, δεν χρειαζόταν να κάνω αυτό. Τα προώθησα και στους πελάτες και σε σένα, νομίζω, όταν είχες έρθει, γιατί έτσι γνωριστήκαμε. Τι μου είχες πει, ειλικρινά προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω είχες πάρει είτε ένα γάλα σόγιας, ναι. Είτε. Αυτά τα παίρνω, δηλαδή ήταν τα. Που έπαιρνα και από την αρχή, που έπαιρνα και στο τέλος. Ήταν τα στενταράκια μου. Ναι. Είτε κάποιο dessert, κάτι τέτοιο είχες πάρει. Νομίζω, κάποιο. Ήταν τα dessert, πρόσεξε, ήταν τα dessert της Alpro, δεν με νοιάζει, σιγά να τους πω. Τα οποία ήταν τα dark chocolate, κάπως έτσι τα λέει. Και πήγα να σου πω ότι ξέρεις τι πολύ καλή επιλογή και να το ξαναπάρεις αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου έσκασε κι άλλο πράγμα. Σε είχα ρωτήσει. Λοιπόν, εντάξει, θυμήθηκα ακριβώς. Επινές, δεν θυμάμαι ποιες εταιρείες είναι. Ένα ποτό με φουντούκι. Τι ήτανε, ή φουντούκι ή... Άκουμε τώρα και άλλο. Ναι, ισχύει. Με έβλεπες ότι πίνω αυτό το ποτό και σου λέω, ναι, μ' αρέσει. Μου λες, μπράβο σου, δεν μου είχες πει αν είσαι vegan ή όχι. Είναι ξεκινάξεις vegan. Αλλά, ναι, καλά, προφανώς. Εγώ σου είχα κάνει και την παρατήρηση εκείνη και κάπως έτσι είχε έρθει η γνωριμία ότι μήπως ανταλλάσσουμε το ίδιο. Αλλά τώρα θέλω να πω κάτι άλλο τώρα που το είπες για το γάλα. Με είχε δει ένας προμηθευτής. Θα πάμε και στους προμηθευτές. Ναι, με είχε δει ένας προμηθευτής. Τώρα πρόσεξε, με μια αλλαγή δικιά σου, με μια επιλογή που φτάσαμε, έτσι. Ναι. Και αυτούς που λένε, μα αλλάξω εγώ, τι θα γίνει. No. Να, και δεν με πόσο κόσμο συναναστρέφεσαι. Απλά το τονίζω, διότι θα πούνε, μα. Ακριβώς. Λοιπόν, ένας προμηθευτής, λοιπόν, με είχε δει να πίνω από μια συγκεκριμένη εταιρεία, ο οποίος αυτός είχε μια άλλη εταιρεία υπό την δικιά του, ας πούμε, εκείνος ήταν προμηθευτής σε μια άλλη εταιρεία, να πίνω ένα συγκεκριμένο ρόφημα, αμυγδάλου, και μου λέει, μα γιατί δεν πίνεις της δικιάς μας εταιρείας, αφού το έχουμε κι εμείς. Λέω, τώρα το βγάλατε εσείς, δεν το έχω δοκιμάσει, μπράβο. Και μπήκε στη διαδικασία και αυτός να μου τα φέρνει τα προϊόντα και να μου τα δίνει για να τα βάζω στο κατάστημα, γιατί το είδε ανταγωνιστικά. Και εκεί είναι πάλι αυτό που λέμε, ότι ξέρεις τι, αν είναι να κατευθύνεις το χρήμα προς το μέρος που εσύ θέλεις. Δηλαδή, okay, δίνουμε τόσα χρήματα, όπως είπες πριν, στις γούνες. Ένα παράδειγμα έφερα, έτσι. Νομίζω, έφερα ένα παράδειγμα το οποίο είναι κάτι τόσο, πώς θα σου πω, τρανταχτό, τη στιγμή που βάσει τόσο αυτή τη έρευνα που είχα δει εγώ. Ναι. 8 στους 10 λέγανε, μα δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να σταματήσει, είναι βάναυσο. Ναι. Και δεν λέω να βγουν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιος μπορεί να το παρερμηνεύσει και να πει, α, θέλεις να μείνουν εκτός δουλειάς. Με αυτά τα 6 εκατομμύρια να δούμε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μην μείνουν εκτός δουλειάς. Να κάνουν όμως κάτι άλλο, ρε φίλε. Άλλοι κάνουν από μανιτάρια, κάνουν από κάκτους, ξέρω, whatever.
αυτό ήθελα να σου πω, ότι γενικά μπορείς να κατευθύνεις αναλόγως με τις επιλογές σου, γιατί λες εγώ θα αγοράσω, ο δίπλωμα θα αγοράσει, αν σε δει να το αγοράσει θα το αγοράσει. Θα και μετά οι εταιρείες, μπράβο, και μετά οι εταιρείες τι θα κάνουνε. Θα σου πει, όπα, αυτό έχω βάλει τα είμαι. Εντάξει, είναι σίγουρα μου. Ναι, αυτό έχει... το θέλει ζήτηση, ο κόσμος, ναι. Έχει ζήτηση, μπράβο. Οπότε μήπως να τα εκατομμύρια λοιπόν που λέγαμε πριν να τα δώσουμε σε αυτό το προϊόν ή σε αυτό το κομμάτι. Και κάπως έτσι θα ανέβει ψηλά και ο βιγκανισμός και τα προϊόντα και θα μαθευτούν διάφορα. Μόνο έτσι, μόνο με τις επιλογές τις μικρές. Αν δεν κάνεις μια μικρή επιλογή σήμερα, δεν θα την κάνεις ποτέ. Σήμερα πρέπει να μπει στη διαδικασία να βάλεις ένα μικρό λιθαράκι. Να ξεκινήσεις από κάπου και από αυτό το κάπου να το κάνεις λίγο περισσότερο και λίγο περισσότερο. Μπράβο. Και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι. Μην πεις την παγίδα. Ποτέ να πεις ότι ξέρεις τι θα αρχίσω είτε από αύριο, είτε θα αρχίσω όταν έρθει η κολλητή μου από το χωριό, είτε θα αρχίσω. Όχι. Θα μπεις στη διαδικασία τώρα να το κάνεις. Γιατί το έχεις μέσα σου. Για να θέλεις να το κάνεις, το έχεις μέσα σου. Δεν χρειάζεται να βάζεις stop στον εαυτό σου. Άκου τη φωνούλα που έχεις μέσα σου. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Ναι. Θα μπει στη διαδικασία να το κάνει και από εκεί και πέρα θα δει ότι θα ανταμυφθεί τουλάχιστον μέσα σου ηθικά. Θα έχει κάνει. Πώς, τουλάχιστον αυτό είναι από τη δικιά σου εμπειρία, πώς βλέπεις αυτή την κίνηση των προϊόντων σε ό,τι αφορά τον κόσμο? Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρει και κάποιον άλλο vegan που ψωνίζει συνέχεια. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι γιατί ξέρω είναι κοντά. Κάποιες φορές πετυχαίνει και καλές τιμές, τουλάχιστον αυτά που παίρνω εγώ. Mm-hmm. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει κατανάλωση. Πώς το βλέπεις πέραν από αυτόν που είπαμε? Πλέον, ναι, πλέον υπάρχει. Στην αρχή δεν υπήρχε, ακόμα και αν εγώ προσπαθούσα να δείξω ότι υπάρχει, δεν υπήρχε ζήτηση. Στα έπαιρνε μισό μισθό. αλλά έμπαινε μέσα το μαγαζί στην αρχή, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά στην πορεία, και εγώ δεν επικοινωνούσα πολύ, να σου πω την αλήθεια, και εγώ έλεγα μήπως να πάρεις αυτό άμα έχεις δυσανεξία π.χ. και πατούσα πάνω σε κάτι άλλο που θα μου έλεγε. Και έμπαινα στη διαδικασία και άτομα που δεν είναι vegan να παίρνουν το Gouda, μπορώ να το πω, δεν είναι κάτι. Το είδος Gouda, είναι, ναι. Μπράβο, είναι είδος. Το Gouda vegan τυρί, αντί για το κανονικό, γιατί τους άρεσε τελικά, παιδιά, και όμως περισσότερα γευστικά. Που πολλούς άκουσα ότι δεν συγκρίνεται το τυρί των vegan με το τυρί το κανονικό, δεν συγκρίνεται, είναι θέμα γεύσης πάντα. Και άμα δεν δοκιμάσεις κάτι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Πλέον ναι, περισσότεροι έρχονται και παίρνουν τα πράγματα. Ναι, ωραία, τα βίντεο. Ξέρεις ποιο είναι το άλλο θέμα που με προβληματίζει εμένα? Είναι θέμα γεύσης, μεν. Αλλά ξέρεις, πάλι καταλήγουμε στο επιχείρημα ότι είναι πιο σημαντική η γεύση από τη ζωή του ενός ζώου. Είναι πιο σημαντική η γεύση από το σε κάτι ίσως που δεν το έχω δοκιμάσει. Θα πρέπει να δοκιμάσω 5 διαφορετικά ή 7, ξέρω εγώ, διαφορετικά για να πω α, αυτό μου αρέσει. Γιατί μπορείς να δοκιμάσεις κάτι τουλάχιστον στην αρχή. Εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν και τα πιο νόστιμα όλα. Πώς σου πω, έχει κάποια που είναι πιο νόστιμα, κάποια που είναι πιο άνοστα. Κάποια που γενικώς και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να το κάνουν νόστιμα για να το φας. Ακριβώς. Το θέμα είναι και έχεις πολύ λιγότερες επιλογές αν θέλεις. Δεν έχεις 15 ή 30, ξέρω εγώ, αντί για 100. Από το τάδε μέρος της Ελλάδας, από την τάδε μάρκα. Δηλαδή, okay, πρέπει να βρεις μια ισορροπία και πρέπει και να δοκιμάσεις. Αλλά στην τελική, τουλάχιστον αυτό που σκέφτηκα εγώ, αν θέλεις, και λέω ότι κάτσε ρε φίλε. Μπορεί να μην το πιο νόστιμο πράγμα που έχω φάει, δηλαδή φακές ξέρω εγώ, αλλά ξέρω ότι πρώτα απ' όλα είναι υγιεινές. Και δεύτερα. Ναι, στην αρχή το λέω για την αρχή που δεν ήμουν ένας άνθρωπος που έτρεγε μόνο κρέας. Γι' αυτό το λέω έτσι. Τι λέω, κάτσε, μα έβλεπα το ντοκιματέρ, ξέρω εγώ, το έκλεινα. Λέω, κάτσε, δεν γίνεται. Κάτι πάει ηχεί εδώ. Δεν μπορώ από τη μία να λέω ότι η γεύση μου είναι αρκετή, αλλά από την άλλη να μην μπορώ να το δω, ξέρω εγώ. Και είπα ότι ναι, οκ, okay, θα πρέπει να το αλλάξω, θα πρέπει να το δω. Και όντως βρήκα και τη σόγια, βρήκα και. Έτρωγα πίτσα την οποία μου φέρανε σάλτσα με ζυμάρι, μανιτάρια, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε το vegan tiri να το πεις και να σου πούνε ποιο vegan tiri, φίλε μου. Ναι. Τι εννοείς, τι έχεις πάθει. Ναι. Το οποίο θέλω να σου πω ότι ναι, οκ, okay, τώρα εκτός του ότι έχεις πάρα πολλές επιλογές, είναι κάπως να το βρεις, να το ρυθμίσεις. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε, ξέρω εγώ τώρα, για μία φορά που δεν φάγαμε τρία, μην φάμε. Αυτό στην τελική, αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι θα σου πούνε ότι, όλα τα άτομα και vegan και όχι, θα σου πούνε ότι η γεύση αφορά, δεν αφορά τόσο μπροστά στις ζωές των ζώων. Το ξέρουν, το αποφεύγουν. Οι vegans, εντάξει, το πρεσβεύουν, βγαίνουν μπροστά, το μοιράζονται, το λένε. Είναι ένας τρόπος όμως σωστός αυτός που το κάνουν. Να το σκεφτούμε κι εμείς από τη δική μας την πλευρά καμιά φορά. Είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα να το πούμε. Ωραία, για πες μου, το ανέφερες και πριν και είχα στο μυαλό μου το πώς θα δέσει το συγκεκριμένο, γιατί το σκεφτόμουν. Ναι. Ποιο είναι αυτό το.
πώς σκέφτεσαι εσύ, δηλαδή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχεις δει εσύ και δεν σου έχουν αρέσει, τα οποία είναι είτε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε πιο διαφορετικές, δεν ξέρω τι. Θα σου πω. Ναι, μεν πρέπει κάπως να τους τραβήξεις την προσοχή. Εγώ τις το δίνω σε όλους αυτούς που βγαίνουν και κάνουν κάτι πολύ έτσι έντονο για να τραβήξουν. Σαν τι όμως, αυτό θέλω να μου. Σαν τι. Τώρα δεν θέλω να μπω στη δικασία να πω έτσι κάτι συγκεκριμένο. Τι είναι έντονο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω μερικά παραδείγματα. Αυτά που έχω. Ναι. Που έχω σε κάποια έχω συμμετέχει κι εγώ. Ναι, θα σου πω. Εγώ όμως είμαι υπέρ πάντοτε του μη βίαιου ακτιβισμού. Αυτό που λέμε το non-violent activism. Τι θεωρείς violent ακτιβισμό. Το violent είναι το. Υπάρχει η λεκτική βία και υπάρχει η σωματική βία ή η βία του ότι καταστρέφω κάτι, ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ σε αυτά δεν συμφωνώ. Όμως μπορώ να πω ότι δεν είναι φαγητό, ας πούμε, είναι βία. Γιατί είναι, δεν μπορεί να πει κάποιος, μα δεν είναι. Και πώς να το πω, δηλαδή, κάποιος ένα βίντεο από ένα σφαγείο δεν θα πει, α, τι ωραία, ξέρω εγώ, να πάμε να παίξουμε. Ναι. Δεν θα πεις αυτό, εκτός και αν, πώς να το πω, είσαι για να σε κλείσουν κάπου. Θεωρώ ότι ναι. Το κάθε τι πρέπει να γίνεται τη σωστή στιγμή. Ναι. Βέβαια, όταν εσύ, εμείς όλοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με έναν κόσμο που είναι στον δρόμο δεκάδες, δεν μπορούμε όλες να τους πετύχουμε στην ίδια. Σίγουρα. Οπότε εκεί αναγκαστικά το βλέπω, κάνεις κάποια πράγματα που θα τους τραβήξουν λίγο την προσοχή. Όποιοι θέλουν μένουν, βλέπουν ήσυχα, όμορφα. Όποιοι δεν θέλουν, δεν μένουν. Όμως τώρα, το να γίνονται επιθέσεις λεκτικές, δηλαδή έχεις τραβήξει την προσοχή του άλλου να κάτσεις να σε ακούσει, δες το υπέρ σου αυτό, μην του περάσεις ότι κάνεις λάθος, μην το κάνεις, κάνεις λάθος, κάνεις αυτό. Όχι, πέρασε του όμορφα, πέρασε του με ευγένεια, με σεβασμό προς το πρόσωπό του, ότι αυτό ίσως και να είναι λάθος που κάνεις. Δεν είμαι εγώ τώρα ο Θεός, ας πούμε, να το καθορίσω. Σίγουρα, αυτό, βασικά, αλλά αν θέλεις μια αρχή του βιγανισμού, μια αρχή, μια τέλος πάντων, μια. Δεν θα έλεγα αρχή του βιγανισμού, θα έλεγα ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπεις είναι ότι ακριβώς επειδή δεν είσαι ανώτερος από άλλα πλάσματα, μπράβο, δεν επιβάλλεις τις απόψεις σου και τις θέσεις σου και είναι κάπως, κατά μία έννοια, υποκριτικό, αντιφατικό θα έλεγα εγώ, να έχεις μία τέτοια στάση απέναντι σε ανθρώπους. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι ο περισσότερος κόσμος περνάει από το στάδιο του εκνευρισμένου βίγκαν. Έβλεπα ένα αντίστοιχο podcast, ήταν Earthling Ed με Melanie Joy. Αυτή που έχει γράψει για τον γκαρνισμό. Είναι μια ψυχολόγος, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά πρέπει να μπαίνεις και να βουτάς, αν θέλεις, και στην συναίσθηση που έχεις απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά όταν εσύ μιλάς και έχεις αυτή. Ανεξάρτητα από το. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Με τη στάση του Γιουρόφσκι, ουσιαστικά ο Γιουρόφσκι αυτό που κάνει είναι καλή προ των ευθυνών του. Ότι ξέρεις κάτι, κάνεις αυτό και πεθαίνει αυτό και γίνεται με αυτόν τον τρόπο και. Φαντάζομαι. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτός πληροφορεί. Το θέμα είναι ότι με την έννοια της πληροφορίας και του πάθους, εγώ συμφωνώ. Με το οποίο δεν ξέρω κάτι να λέω. Δηλαδή, εγώ δεν συμφωνώ και δεν το κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ή δεν είναι αποτελεσματικό, διότι σε μένα, σαν Βασίλη, θα λειτουργούσε. Αν μου πει, φίλε, είσαι δολοφόνος, έμεσα. Θα σου έλεγα, είμαι. Γιατί ουσιαστικά πληρώνει για να πεθάνει ένα ζώο. Δηλαδή, σε μένα θα έπιανε. Εγώ δεν χρειάστηκε. Πώς να το πω, είδα τον Γιουρόφσκι και είδα λίγο Earthlings και λέω, α, τέλεια, βίγκαν. Ναι. Και είδα και το σκυλί μου. Ναι, είναι το. Και το σκυλί μου πίσω, περίμενε. Oh, thanks. Λοιπόν, είδα τον Γιουρόφσκι, λίγο Earthlings και το σκυλί μου και λέω, βίγκαν, παιδιά, εντάξει, τι κάναμε τόσο καιρό και ξεκινάω. Για κάποιον, δηλαδή, μπορεί και να λειτουργούσε. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι δεν λειτουργεί. Δεν το κάνω όμως. Και αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπους που βλέπουν ένα ντοκιμαντέρ όπως είναι το Earthlings ή όπως είναι το Dominion. Τους πιάνουν τα νεύρα τους, αγανακτούν, βλέπουν ότι ζουν σε έναν κόσμο που προάγει τη σάρκα του ζώου, όπως π.χ. του σκύλου στην Κίνα. Θα θυμώσεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν θα το κάνω εγώ ίδιος. Ναι. Και μπορώ να σου κάνω αυτό που είπα και πριν. Κάνω τα είδη του μη βίαιου ακτιβισμού. Αυτό. Δηλαδή ότι θα κάτσω να εξηγήσω στον κόσμο. Αυτό θέλει. Θα κάτσεις με όμορφο τρόπο. Θεωρώ εγώ, δεν ξέρω, αλλά και από μένα το έχω δει, ότι άμα πάω ακόμα και στους φίλους μου που είναι φίλοι μου και θα με ακούσουν. Και τους το πω ότι ξέρεις τι, όχι αυτό από αύριο, δες το διαφορετικά. Ή τους κάνω μια επίθεση. Επειδή εγώ εκείνη τη στιγμή πέφτω στην παγίδα να είμαι εκνευρισμένη με το βιντεάκι που είδα πριν. Δεν θα του το περάσω με τρόπο που εκείνος θα το αποδεχτεί και θα το δει. Γιατί στο τέλος της ημέρας θέλουμε να τον πείσουμε για κάτι.
Αυτό. Από τη στιγμή που το κάνεις... Θέλουμε βασικά, δεν θέλουμε ακριβώς να τον πείσουμε, γιατί έτσι ακούγεται κάπως προσιλητιστικά. Να τον πείσουμε ότι ο τρόπος που έχει συνηθίσει είναι λάθος. Να το πω αλλιώς. Να το πούμε, ουσιαστικά θέλουμε να δει αυτά που βλέπουμε εμείς. Να δει ουσιαστικά το ότι αυτό που συμβαίνει. Έστω. Αυτό που συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ένα παραμικρό λόγο να συμβαίνει, γιατί πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και επιλέγουμε. Δεν μας πέταξε κανείς ένα νησί. Και το ουσιαστικά το κάνουμε γιατί έτσι μάθαμε, γιατί ήταν γευστικό και γιατί αυτή είναι η συνήθειά μας. Αλλά γνωρίζουμε ότι όλα αυτά. Τα έθιμά μας και τα έθιμά. Ναι. Και γνωρίζουμε δηλαδή ότι αυτά δεν είναι αρκετά για να χαρακτηρίσουν το τι είναι ηθικό και τι όχι. Δηλαδή, μπορείς να δεις στο παρελθόν για γυναίκες, μαύρους, Εβραίους, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να δεις ότι η συνήθεια και αυτό που γινόταν ή κάνανε πολλοί δεν ήταν ηθικό. Έτσι. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Οκ. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, θα έλεγα ότι θα ήταν σημαντικό να δούνε πώς μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικοί, γιατί νομίζω ότι το ευρύ πιο αποδοτικό είναι το να μοιραστείς με τον άλλο αυτή τη γνώση και ουσιαστικά να είσαι προετοιμασμένος. Αυτό από την αρχή σου λέω, ότι πρέπει να μοιραστούν οι γνώσεις που ξέρουμε. Πρέπει να βγουν προς τα έξω όλα αυτά που γνωρίζει ο κόσμος, που, τα site, να μπουν στη διαδικασία μερικοί να τα μεταφράσουν, να μπουν στη διαδικασία να τα πούν, να τα βγάλουν σε βιντεάκι. Εσύ, ας πούμε, κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν είναι επειδή κάθομαστε και τα λέμε. Πραγματικά, έχω μπει, έχω δει, κάνεις στοχευμένες ερωτήσεις, θα τους... Αυτό είναι ένα σωστός τρόπος. Ο λάθος τρόπος είναι το ακραίο, το επίμονο, το να εισχωρήσεις με το ζόρι στη μικρό τέτοια του άλλου, στο μικρό κόσμο του άλλου, να του πεις ότι... να το κάνεις επίθεση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Κοίτα, το καταλαβαίνω. Ξέρανε το λαιμό μου για αυτούς που μιλάμε ώρα. Εγώ συνήθως έχω νερό και πίνω. Ξέρεις κάτι. Είναι ουσιαστικά αυτά τα άτομα που το λες, αυτό που... Ξαναλέω, δεν τους θεωρώ κακούς ανθρώπους. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί ότι όσοι γίνανε vegan, πώς να το πω, είναι άγγελοι. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Όταν δεν είσαι έπαιζο, να έχει απότομο χαρακτήρα, αν έχεις, αν βρίζεις, είναι ανθρώπινο. Δεν έχει να κάνει με τον veganισμό. Είναι σημαντικό να μπει στη διαδικασία να δεις πώς θα ήθελες να γίνει σε σένα αυτή. Από πώς να το πω, όχι όμως καταχρηστικά. Δηλαδή, να μην έχεις εσύ κάποιο πρόβλημα μαζοχισμού, ας πούμε, και να πεις θα ήθελα να γίνει σε μένα έτσι και πώς να το πω. Θα το κάνω σε όλους τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά να ενεργοποιήσουμε αυτή την συνέστηση, να ξέρουμε ότι προερχόμαστε από αγάπη και όχι από, πώς να το πω, αγανάκτηση, που το καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνω, γιατί το πέρασα. Αν πας και δεις τα πρώτα βίντεο του ΑΣΒΟΥ, ας πούμε, λέω, ξέρω κάποια πράγματα που ναι, στέκουνε μεν, αλλά νομίζω ότι έχεις να πεις πολύ περισσότερα όταν θα μπεις στη διαδικασία να το αναλύσεις, να το εξηγήσεις και να σε πολλά εισαγωγικά ξεβρακώσεις αυτά τα χαζά επιχειρήματα, μα γεύση, πρωτεΐνη. Και τι θα γίνουν τα ζώα, ξέρω, να σταματήσουμε να τα εκτρέφουμε. Ναι. Θέλω να μου πεις, μιλήσαμε και το κομμάτι του ακτιβισμού, τέλος πάντων, το τι είναι αποδοτικό, τι δεν είναι, το έχω. Θέλω τώρα να μου πεις, είναι κάποιες ερωτήσεις που τις κάνω και τις απαντάει ο άλλος πιο μονοκόμματα, θα λέγα, μονολεκτικά. Δηλαδή, γιατί, ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που δεν αλλάζει ο κόσμος και δεν γίνεται vegan, έτσι. Αν δεν μπορείς σε μία φράση, ξέρω εγώ, το σημαντικότερο λόγο. Το σημαντικότερο λόγο... θα με πεις πάλι ότι έχω κολλήσει, αλλά είναι η γνώση, θεωρώ. Ότι δεν ξέρουν αρκετά, δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω. Αυτό θεωρώ. Γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει πιο γρήγορα? Ποιος είναι ο λόγος που εμποδίζει, αν θέλεις, τους ανθρώπους να αλλάξουν? Και τι θα ήταν, αν θέλεις... Βασικά, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που τους εμποδίζει? Το χρήμα. Mm-hmm. Το χρήμα είναι ο σημαντικότερος λόγος που τους εμποδίζει. Είτε αυτό το δίνεις εσύ από την τσέπη σου, σαν καταναλωτής, είτε... Είτε σαν σύνολο, ναι. Είτε από την πλευρά της βιομηχανίας, είτε από αυτή την πλευρά. Πάλι. Ναι, που... Δίνεις, επενδύεις, να το πω, σε αυτό που πουλάει. Είναι μια αλυσίδα. Πώς πιστεύεις, ξέρεις, μου είπες ουσιαστικά το πώς δεν γίνεται, πώς θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε πιο αποδοτικοί? Πόσο κόσμος, αν θέλεις, για να μην πω εμείς οι δύο, να πω γενικότερα, πόσο κόσμος θα άλλαζε πιο γρήγορα? Ποιος θα ήταν το σημαντικότερο πράγμα που θα έπρεπε να εστιάσουμε, πράγμα ενώντας την κίνηση, έτσι, τη συμπεριφορά ή whatever, για να αλλάξει πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση? Για να αλλάξει πιο γρήγορα αυτή η κατάσταση.
ξέρω να σου πω τώρα με σε αυτό, να σου απαντήσω. Εντάξει. Γιατί να γίνει κάποιος vegan σε μία φράση? Γιατί να γίνει κάποιος vegan? Γιατί να γίνει κάποιος vegan σε μία φράση? Για τα ζώα. Ναι, οκ. Είναι μία φράση, είναι μία φράση πλαχικό. Ναι, είναι μία φράση. Για τα ζώα, για τον πλανήτη και σίγουρα και αυτό. Για τον ίδιο τον εαυτό. Στο τέλος θα το καταλάβει, θα το νιώσει. Για ένα καλύτερο αύριο, για... Αυτό ακούσεις και λίγο πολιτικό, ξέρεις. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι, για ένα πιο ηθικό απέναντι στα ζώα και μεταξύ μας αύριο, αυτό. Αυτό. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο που θα δει αυτό το βίντεο και θα φτάσει μέχρι αυτό το σημείο? Θα ήθελες να μοιραστείς κάτι που... Πώς να σου πω, και να μείνει, όπως λέμε. Θα ήθελα. Ναι, περνάει και ο τρίπια εξάτμιση. Δεν ήταν τρίπια, απλά την εξάτμιση τέτοια. Έτσι, ναι. Θέλω να μου πεις αυτό ουσιαστικά που θα ήθελες να μοιραστείς με κάποιον, να πεις σε κάποιον για το... και να το μοιραστείς και να μείνεις σε αυτό το βίντεο, αν θέλεις. Να μην φοβούνται, να υποστηρίξουν αυτά που πιστεύουν, να μην ντρέπονται. Αν κάτι θέλουν να το αλλάξουν, να το αλλάξουν. Αν κάτι δεν θέλουν, να μην ακούν κανέναν και να συνεχίσουν με τον τρόπο που έχουν εκείνοι. Να είναι βέβαια πιο διαλλακτικοί, να μην είναι απόλυτοι, όλα αυτά... Λίγη διπλωματία, έτσι κάπως. Ναι, θα το έλεγα και έτσι, με τη θετική της έννοια. Mm-hmm. Ένα. Και αυτά. Αν νόμιζα δεν γράφουμε τόση ώρα και λέω, όχι, θα πρέπει να τις ξαναπώ. Λοιπόν, okay, υπάρχει νύχτωση κανονικά. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις, να συμπληρώσεις? Αν υπάρχει. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά. Είμαστε και νύχτωσε. Αστείο. Όχι. Okay. Λοιπόν, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις για τη Βαλεντίνα, μπορείτε να τις αφήσετε κάτω. Σας άφησε με ένα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο, αν το θέλεις. Θα τα πούμε μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε. Πώς ήταν? Ήταν δύσκολο τελικά, γιατί στην αρχή ήταν κάπως αυτό το... Στο τελείωμα πώς ήταν? Μέχρι και το τέλος έχω άγχος. Μέχρι και το τέλος. Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σκαλωτικός από κοντά. Από την οθόνη είναι καλύτερος. Ναι, πιο εύκολα. Okay. Μέχρι την επόμενη φορά.